από εδώ σήμερα θα ξεκινήσει το φεστιβάλ, ναι, για να καταλήξει στην Μυτιλίνη. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή δική μου που έχω αναλάβει από την εταιρεία Lumad το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του, ναι, φεστιβάλ, το οποίο έχει αναθέσει η περιφέρεια. Είναι ένα φεστιβάλ, θα έλεγα, με όραμα, mm-hmm, Μετσίνη, το οποίο ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Μουτζούρης, τιμά με αυτήν του την πράξη ένα πρόσωπο που αυτή τη στιγμή ασχολούνται πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω αν τα ελληνικά πανεπιστήμια ασχολούνται τόσο σοβαρά όπως ασχολούνται τα ξένα πανεπιστήμια. Πολύ σωστά το λες. Και μάλιστα που έχουμε αργήσει εδώ και σαν τοπική κοινωνία και σαν Λέσβη να διοργανώσουμε φεστιβάλ για τη Σαπφό, για τη μεγάλη μας λυρική ποιήτρια. Σωστό. Είναι όπως το λες, θα έπρεπε ήδη να υπάρχει, mm-hmm, και πιθανότατα θα πρέπει πια το Πανεπιστήμιο Βορείου Αιγαίου, το λέω εγώ έτσι ως ιδέα, να συνδεθεί με αυτά τα πανεπιστήμια που ασχολούνται σε όλο τον κόσμο με την Σαμφό. Mm-hmm. Ξέρεις, ασχολούμενοι αυτό το καιρό και ψάχνοντας να βρω μιλητές που θα μπορούσαν να έρθουν από το εξωτερικό, mm-hmm, κατάλαβα το πόσο μεγάλη σημασία έχει για τους ξένους που ασχολούνται με την ποίηση η Σαμφό. Και βλέπω ότι πάρα πολλοί συγγραφείς και νεότεροι φιλόσοφοι, θα έλεγα, ασχολούνται με την ποιήτριά μας. Ναι. Το φεστιβάλ αυτό είναι η αρχή για να γίνουν πιθανότητα στο μέλλον μεγάλες συνεργασίες, mm-hmm, καθώς θα ακουστεί από σήμερα σε διεθνή πρακτορία και μέσα μαζικής ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Και να σας πω έτσι πολύ σύντομα, ναι, για το φεστιβάλ, για το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Έχει χωριστεί σε δύο μέρη. Το ένα μέρος είναι οι ομιλίες που θα γίνουν, mm-hmm, και το δεύτερο μέρος είναι τα καλλιτεχνικά δρόμενα. Ναι. Στις ομιλίες έχουμε τη χαρά να συμμετέχουν δύο καθηγήτρες από το Πανεπιστήμιο του Παρισιού, όπου, όπως είπα, ασχολούνται αποκλειστικά με τη Σαμφό και οι ομιλίες τους θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δηλαδή θα βγουν, πιστεύω, και ειδήσεις από αυτές τις ομιλίες. Πρόκειται για τη Σάντρα Μπόχριγκερ και την Λόρι Λόφερ, mm-hmm, είναι καθηγήτριες, όπως είπα, και οι δύο στο Παρίσι. Επίσης θα είναι μαζί μας η συγγραφέας και μεταφράστρια των ποιημάτων της Σαμφούς, η Τασούλα Καραγεωργίου, που έχει αφιερώσει όλη της τη ζωή σε αυτό το έργο. Ναι. Στην μετάφραση, δηλαδή, των ποιημάτων της Σαμφούς με πάρα πολλά βιβλία τα οποία έχει εκδώσει. Μάλιστα, τελευταία έβγαλε άλλο ένα. Και επίσης είναι ο συντοπίτησας, ο καθηγητής Παναγιώτης Βερναρδάκης, mm-hmm, όπου ο πατέρας του ήταν αυτός ο οποίος μετέφρασε τα ποίηματα για πρώτη φορά της Σαμφούς και τα έκανε βιβλίο. Μάλιστα. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη ημέρα. Συντονίστρια των ομιλιών θα είναι η Μαρία Νικόλτσιου, η συνάδελφός μας. Την δεύτερη ημέρα οι ομιλητές μας θα συζητήσουν για το δικαίωμα των γυναικών στο σεξουαλικό προσανατολισμό. Mm-hmm. Έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας η επικεφαλής της Μονάδας Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ευγενία Γιακουμοπούλου, mm-hmm, η οποία μάλιστα έκανε και τον γάμο της πριν από λίγες ημέρες στην Ερεσό. Επίσης θα είναι η πρόεδρος του Σωματείου Ουράνιο Τόξο, εκπαιδευτικός Στέλλα Μπελιά, και η καθηγήτρια της Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Βορείου Αιγαίου, η κυρία Βενετία Κάντσα. Ναι. Εξαιρετικές παρουσίες, έτσι, εξαιρετικές ομιλίες. Mm-hmm. Θα φροντίσουμε να είμαστε εκεί και να θα έπρεπε όλη η Λέσβος να είναι εκεί και να μάθουμε επιτέλους να διαβάζουμε και να αναλύουμε Σαπφό, αυτή την τόσο παρεξηγημένη λυρική μας ποιήτρια που δεν θέλουμε να αγγίξουμε πολλές φορές το θέμα. Αυτό, ξέρεις, είναι ταμπού σε πολλά σημεία, ακόμη και στην Ερεσό. Αλλά πώς να το κάνουμε. Είναι τεράστιο το έργο της και πρέπει να το μάθουμε και να πολύ σωστά
το είπες να το διδάξουμε κιόλας και στα ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι λάθος να εκμεταλλεύεται, θα το πω σε εισαγωγικά, μία πλευρά της αφούς και να μην εκμεταλλευόμαστε την άλλη, η οποία είναι πολύ σημαντική, της ποιησής της. Σωστά. Εγώ αυτό θα έλεγα, και είναι κρίμα αυτή η τόσο σημαντική ποιήτρια να μην διδάσκεται στα σχολεία. Ναι. Και είναι κρίμα αυτό το τεράστιο κεφάλαιο για την ποιήση να μην παίρνει την θέση που του αξίζει. Ακριβώς. Και στην Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα στη Λέσβο, ιδιαίτερα στη γενετηρά της. Ακριβώς, ακριβώς, Μυρσίνη. Λοιπόν, τώρα να πάω λίγο στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ναι. Είναι εξίσου σημαντικό. Και σε τι χώρους, λοιπόν, και σε τι υπέροχους χώρους. Ακριβώς. Απόψε, λοιπόν, μετά από, από τις ομιλίες, η ηθοποιός Μαρκέλα Γιαννάτου, θα συνοδευόμενη από την μουσικό Σταυρούλα Σπανού, η οποία παίζει σαντούρι και πεντήρ. Mm-hmm. Το σαντούρι το γνωρίζετε εσείς καλύτερα από εμένα, είναι τοπικό σας όργανο. Θα τη συνοδεύσει και θα απαγγείλει ποιήματα της σαφούς. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει στο Μουσείο της Ερεσού. Mm-hmm. Ένας πολύ σημαντικός χώρος. Και θα είναι μια ωραία βραδιά, λίγο πριν από την Πανσέλινο. Νομίζω ότι θα έχουμε μια υπέροχη βραδιά με ποιήση. Μας έχεις γεμίσει εικόνες. Μόνο η Ερεσός και έτσι, το ειδηλιακό εκείνο το οποίο φτάνει για να σε προσκαλέσει και να ακούσεις τα ποιήματα της σαφούς. Έτσι είναι. Τη δεύτερη ημέρα, δηλαδή αύριο, δύο εξαιρετικές ηθοποιοί, η Λουκία Μιχαλοπούλου και η Στεφανία Γουλιώτη, θα κάνουν ένα δρόμενο το οποίο το έφτιαξαν αποκλειστικά για το φεστιβάλ μας και το ονόμασαν Σιλουέτες. Ναι. Είναι εμπνευσμένο από μυθικές προσωπικότητες όπως είναι η Αντιγόνη, η Φέδρα, η Κλητεμίστρα και φυσικά το πραγματικό πρόσωπο σε όλες αυτές, η Σαμφό. Ναι. Κάτι όμως κοινό δένει αυτές τις γυναίκες. Και καλό είναι αν έρθετε στο ιερό του μέσου, σε αυτό το σημαντικό χώρο. Τον υπέροχο χώρο, ναι. Να παρακολουθήσετε τι είναι αυτό που δένει αυτές τις τέσσερις γυναίκες. Ναι. Όπου θα το μάθετε και βέβαια θα είναι και πολλοί κόσμος από την Αθήνα, δημοσιογράφοι, οι οποίοι να πω ότι όλες τις ημέρες θα παρακολουθούν όλα τα δρόμενα στην Μυτιλήνη. Περίπου 20 δημοσιογράφοι έχουν έρθει από εξαιρετικά την Αθήνα. Και για τη σημερινή εκδήλωση, Βασιλεία, δεν θα μπορούσε να επιλεγεί καλύτερος χώρος από τον ιερό του μέσου που εξυμνεί την Θεά Αφροδίτη, έτσι, ο ρόλος του. Ακριβώς. Αυτό αύριο, έτσι. Αυτό αύριο, ναι. Λοιπόν, το Σάββατο, εκεί στη Δύση του Ήλιου, στο κάστρο, στο σημείο Σαπλίτζα, το οποίο μόλις έχει διαμορφωθεί και έχει παραδοθεί, έγιναν τα εγγένεια πριν τη Δευτέρα, τη Δευτέρα, ναι. Η διεθνώς βραβευμένη Γερμανίδα καλλιτέχνητα είναι performer, είναι πολυδιάστατη, είναι πολυσχηδής. Η Τζούλια Κραν θα πραγματοποιήσει ένα δρόμενο το οποίο το εμπνεύστηκε από τα ποίηματα της αυτός. Πρέπει να σου πω ότι με πολύ πολύ ενδιαφέρον όταν τη ζητήσαμε να συμμετέχει στο φεστιβάλ, μελέτησε τη Σαμφό, κάθεσε και διάβασε τα ποίηματά της. Τη βοήθησε και η κυρία Καραγεωργίου. Προσπάθησε να εμβαθύνει στα ποίηματα της Σαμφούς και έφτιαξε ένα δρόμενο το οποίο νομίζω θα είναι πολύ απολαυστικό, θα είναι πολύ σύντομο αλλά θα είναι πολύ απολαυστικό. Ναι. Το ονόμασε Hesperus, The Lost Child, το χαμένο δηλαδή παιδί, το οποίο θα έχει μία μουσική υπόκρουση την οποία έφτιαξε ένας πολύ γνωστός στο εξωτερικό συνθέτης, ο Ζόβα, συνεργάτης της, αποκλειστικά για αυτό το δρόμενο. Θα είναι πολύ εντυπωσιακό, πολύ ενδιαφέρον, πολύ ατμοσφαιρικό. Εκεί στη Δύση του Ήλιου, γύρω στις 9 παρατέταρτο. Καλό είναι ο κόσμος να έρθει γύρω στις 8.30, γιατί θα συμμετέχει ο κόσμος σε αυτό. Δηλαδή θα τις κάνει παρέα σε αυτό το δρόμενο. Ναι. Έχει βρει πάρα πολλά αντικείμενα από τη φύση, νεκρά αντικείμενα της φύσης της Λέσβου. Έχει εμπνευστεί από την θάλασσα του Βορείου Αιγαίου. Είναι εδώ από προχθές και δεν σταματάει
να βλέπει τη φύση και να απολαμβάνει την φύση, γιατί την ενδιαφέρει πάρα πολύ να το κάνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στη Λέσβο. Μάλιστα. Πιο κοντά σε αυτό που σημαίνει η Λέσβο, ναι, στο νησί. Βασιλεία, αναφέρθηκε στον κόσμο και θα ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Επειδή όλοι οι χώροι έχουν μια συγκεκριμένη χωρητικότητα και πολύ πιθανό να είναι πολύ παραπάνω κόσμος που θα ήθελε να παρακολουθήσει, είναι βεβαίως δωρεάν. Θα διτίθενται κάποιες προσκλήσεις πριν για το, με κάποιο αριθμό χωρητικότητας? Αυτό δεν τέτοιο το γνωρίζω, να σου το πω εγώ, διότι είναι κάτι το οποίο χειρίζεται η περιφέρεια. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να σου το... Θα το ψάξουμε όμως και θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Ακριβώς. Που ρωτάει, ναι, γιατί ειδικά πούμε, στον Ιερό του Μέσου είναι κρίμα να έχουμε παραπάνω κόσμο που θα νομίζω φτάσουμε. Νομίζω είναι ελεύθερη είσοδος. Είναι ελεύθερη είσοδος, αλλά... Βέβαια, ναι, είναι περιορισμένος ο κόσμος, ναι, που μπορεί να αυτό σκεφτεί. Ναι, 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 αυτό. Αμέσως μετά, αφού τελειώσει η Τζούλια Γκραν το δρόμενό της, δεν θέλω να αποκαλύψω τίποτα περισσότερο, γιατί είναι καλό να το δείτε αυτό, ναι, και να το απολαύσετε. Αμέσως μετά, στον επάνω χώρο από το Σαπλιτζά, mm-hmm, θα βρίσκεται εκεί να σας υποδεχτεί ο Λουλάκης Λαζόπουλος, ναι, μαζί με τους συνεργάτες του, τον Δημήτρη Χριστοφορίδη και τον Ζήση Ρούπο, ναι, δύο υπέροχοι καλλιτέχνες οι οποίοι είναι εξαιρετικοί στο stand-up comedy. Ναι. Θα κάνουν με το Λάκη ένα stand-up comedy, μιλώντας για την μαμά, τον μπαμπά και την οικογένεια. Ο τίτλος της παράστασης είναι «Η μαμά του χθες, του σήμερα και ένας πατέρας». Μάλιστα. Πριν από αυτό θα υπάρχει ομιλία του κυρίου Τριανταφυλλίδη, ο έφορας, ναι, της Λέσβου, αυτός ο τόσο σημαντικός άνθρωπος, ο οποίος έχει αλλάξει το τοπίο στο κάστρο και έχει κάνει πολύ σημαντικά, έχει πάρει πολύ σημαντικές αποφάσεις για το πώς θα διαμορφωθεί το κάστρο. Στο πολιτιστικό απόθεμα και το πολιτισμικό απόθεμα της Λέσβου θα συμπληρώνω εγώ γενικότερα. Σωστά, σωστά. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα, Μυρσίνη, που είστε από εδώ. Βέβαια, όλα αυτά τα έργα έχουν γίνει από ό,τι έχω μάθει με χρηματοδότηση της περιφέρειας του Αιγαίου. Ναι, ναι. Ναι, και είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοια έργα στον τόπο μας, που είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά. Φυσικά. Είναι αυτό που έχουμε να δείξουμε στον κόσμο προς τα έξω και πρέπει να είναι περιποιημένο, να είναι ωραίο, να είναι νοικοκυρευμένο, να είναι φιλόξενο όπως είμαστε όλοι οι Έλληνες. Έτσι. Λοιπόν, ένα πολύ πλούσιο τριήμερο από σήμερα μέχρι και το Σάββατο. Να πάτε να το παρακολουθήσετε, να πάμε να το παρακολουθήσουμε. Βασιλεία Ζερβού, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτικότητα αυτή της παρουσίας. Ελπίζω να σας πω περισσότερο. Εσείς εδώ είσαστε εξαιρετικοί συνάδελφοι και κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά. Σας είδα αυτές τις ημέρες πόσο πολύ συμμετέχετε σε όλα. Και έχετε μία παρουσία πολύ σημαντική για τον τόπο σας. ΕΡΤ παντού, Βασιλεία. Καθημερινά η ΕΡΤ βρίσκεται παντού. Έτσι. Όπως το λες, Μερσίνη, και με τα δελτία τα οποία στέλνετε από όλη την περιφέρεια, πραγματικά αναδεικνύεται το έργο της περιφέρειας και ο τόπος μας. Έτσι, το μικρόφωνο της ΕΡΤ Αιγαίου, ξέρουν οι φίλοι μας, είναι πάντα ανοιχτό και της ΕΡΤ στην τοπική κοινωνία.